Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και δοξάζουμε το όνομά Του το Άγιο που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία εσείς μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται στις οθόνες σας, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, ούτε διεκδικήσαμε ποτέ την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ισχυριζόμαστε ότι είμαστε μαθητές, μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με σας μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία σας και μας απασχολούν. Με τη χάρη του Χριστού σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι από τον Γιώργο από την Αθήνα, και η δεύτερη είναι από μία ομάδα αδελφών, την οποία εκπροσωπεί και μας στέλνει το ερώτημα η Ζέτα από την Γερμανία. Μία ομάδα φίλων από τη Γερμανία που την ερώτηση τη στέλνει η Ζέτα, και επειδή είναι όμοια και μία ερώτηση ακόμη ενός φίλου από την Αθήνα του Γιώργου. Διαβάζω λοιπόν πρώτα την ερώτηση των αγαπητών φίλων από τη Γερμανία. Αγαπητά μας αδέλφια, χαίρετε εν Κυρίω. Παρακαλούμε, θα θέλαμε με την χάρη του Κυρίου να μας απαντήσετε σε κάποιες απορίες που έχουμε σχετικά με το θέμα της προφητείας. Πρώτον, παρακαλούμε εξηγήστε και αναλύστε μας το εδάφιο που βρίσκεται Α Κορινθίους Ι Δέλτα 14 εδάφιο 3. Η προφητεία είναι προς οικοδομή, προτροπή και παρηγορία, γράφει, ή και για έλεγχο? Μπορεί ο Κύριος να πει «Λαέ μου, γιατί δεν πιστεύεις και γιατί δεν με δοξάζεις»? Ή θα λέει «Λαέ μου, νίστεψε, πίστεψε και δόξασέ με»? Γιατί δεν νιστεύεις, συγγνώμη, και γιατί δεν με δοξάζεις, ή θα πει «Λαέ μου, πίστεψε και δόξασέ με»? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Να διαβάσουμε το εδάφιο αυτό, αγαπητοί φίλοι, από τη Γερμανία, είναι Ι Δέλτα κεφάλαιο, 3 εδάφιο. Αλλά καλύτερα να το διαβάσουμε και το δεύτερο και το τρίτο. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό, διότι ουδής ακούει, καταλαβαίνει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς τους ανθρώπους, εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά λαλών γλώσσας, εκτός αν διερμηνεύει, διαναλάβει οικοδομήν η Εκκλησία. Άρα λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να μιλάμε όλοι ξένες γλώσσες δια Πνεύματος Αγίου, αυτή είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, που άλλες φορές γίνεται με μικρά δύναμη, άλλες με μεγάλη δύναμη, γιατί μιλώντας ξένες γλώσσες, πληρούμενοι δηλαδή Πνεύματος Αγίου, οικοδομούμε τον εαυτό μας. Όμως εκείνο που ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ τον Θεό μέσα στην Εκκλησία είναι η οικοδομή της Εκκλησίας. Γι' αυτό το να λαλούμε γλώσσες μας αποκαλύπτει ότι είναι για την οικοδομή του εαυτού μας, το να προφητεύουμε όμως την Εκκλησία είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας, πράγμα το οποίο θέλει και ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο Θεός. Η προφητεία λοιπόν μπορεί να είναι είτε διακονία προφήτου, είτε χάρισμα προφητεύοντος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οι διακονίες έχουν δοθεί
όπως Απόστολος, ποιμένας, διδάσκαλος, κήρυκας και προφήτης, ευαγγελιστής δηλαδή και προφήτης, έχουν δοθεί από τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία για τον καταρτισμό των Αγίων και για την αύξησή τους, για να φτάσουν εις μέτρων ηλικίας πληρώματος Ιησού Χριστού, και καλόν είναι να το διαβάσουμε και από μέσα έτσι ακριβώς όπως το λέει. Και αυτός ο Ιησούς Χριστός, εδώ και άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, αυτές είναι οι διακονίες, δια των καταρτισμών των Αγίων, δια το έργον της διακονίας και δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Άρα, οι προφήτες και ο προφητικός λόγος που προέρχεται από προφήτη με διακονία είναι για τον καταρτισμό των Αγίων, για για το έργο της διακονίας του Κυρίου, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, ώστε όλοι να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι η προφητεία του προφήτου κατά διακονία. Η προφητεία του προφητεύοντος όμως, που είναι το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι η διακονία που δίνει ο Χριστός, αλλά είναι τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ένα από τα χαρίσματα είναι και η προφητεία, δίδεται δια την οικοδομή των ανθρώπων, δια την οικοδομή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομή, εις προτροπή, παράκληση που λέει ο Λόγος του Θεού στο κείμενο, και εις παρηγορία, παραμυθία. Αυτά τα τρία είναι με τα οποία οικοδομεί την Εκκλησία η προφητεία σαν χάρισμα προφητεύοντος. Σαν χάρισμα ανθρώπου δια Πνεύματος Αγίου. Προτροπή, οικοδομή και παρηγοριά. Έλεγχος δεν φαίνεται. Και όταν μιλάω για έλεγχο, μιλάω προσωπικό έλεγχο. Δηλαδή δεν μπορεί να ελέγξει, δεν φαίνεται στη γραφή να μπορεί να ελέγξει ο προφητεύων με προφητικό λόγο κάποιον άνθρωπο. Όλοι οι έλεγχοι που βλέπουμε επί προσωπικού επίπεδου μέσα στη γραφή είναι κατευθείαν και επί προσωπικού επίπεδου του προφήτου, είτε στην Παλαιά Διαθήκη με το ελεγχομένο όπως ο Νάθαν με τον Δαβίδ ή ο Σαμουήλ με τον Σαούλ, και όχι δημόσια. Εκτός αν πρόκειται περί κρίσεως, όπως με την Σαφύρα και τον Ανανία, όπου το Πνεύμα το Άγιο τους έλεγξε δημόσια και τους θανάτωσε γιατί εψεύστησαν στο Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν έλεγχος προς κρίση, που μπορεί και συνήθως είναι ενώπιον όλων των ανθρώπων δημόσιος, και άλλο έλεγχος προς διόρθωση που είναι προσωπικός. Έλεγχος όμως που έχει τη μορφή προτροπής, όπως αυτό το παράδειγμα που έφερες αγαπητή Ζέτα και αγαπητή φίλη από τη Γερμανία, λαέ μου γιατί δεν πιστεύεις και γιατί δεν νηστεύεις και γιατί δεν με δοξάζεις, αυτός δεν είναι έλεγχος, αυτός είναι προτροπή. Είναι σαν να λέει δόξαζέ με και νήστεψε. Άρα μπορεί να λεχθεί, είναι μέσα στο πνεύμα του Λόγου του Θεού, στο πνεύμα της γραφής, γιατί προτρέπει, οικοδομεί και ενισχύει. Ακόμη και έλεγχος δημόσιος σε όλους μπορεί να δοθεί. Γιατί πάλι θα έχει τη μορφή της μετάνοιας. Σας ελέγχω για να μετανοήσετε, δηλαδή της προτροπής. Αυτό που δεν φαίνεται πουθενά στη γραφή είναι ο προσωπικός έλεγχος. Στην επόμενη ερώτηση, λες αν κάποιος... πρέπει να πω ότι το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο όμως. Αλλά περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Διαβάζω λοιπόν από το Ι' κεφάλαιο
και από το 8 εδάφιο. Και ελθόν εκείνος, ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουσιν εις τον Χριστόν. Περί δικαιοσύνης δε, διότι πάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Περί κρίσεως δε, διότι ο άρχον του κόσμου του εκρίθη. Άρα το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τη ζωή των παιδιών του Θεού, των χριστιανών, των βαφτισμένων με Πνεύμα Άγιο, που εδόθησαν από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύμα τη Αγίω χαρίσματα, ελέγχει τον κόσμο. Ο κόσμος ελέγχεται από τα παιδιά του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Η επόμενη ερώτηση είναι αν κάποιος μιλάει εκτός από τη μητρική του γλώσσα και δύο ακόμη ξένες για αυτόν γλώσσες, παραδείγματος χάρη γαλλικά και ιταλικά. Σε ποια γλώσσα θα του δώσει ο Κύριος το μήνυμα της προφητείας? Μπορεί να προφητεύσει και στις τρεις γλώσσες? Η προφητεία είναι για να καταλαβαίνουν οι ακούοντες. Εάν λοιπόν κάποιος Έλληνας βρεθεί ανάμεσα σε Ιταλούς και έχει χάρισμα προφητικό, θα μιλήσει ιταλικά. Γιατί το χάρισμα της προφητείας είναι για να ακούνε οι πιστοί. Αυτοί που δέχονται το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά ακόμη και για αυτούς που δεν ξέρουν, στους ιδιώτες ή σε αυτούς που δεν πιστεύουν στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, μπορεί να προφητεύσει ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας για να τους ελέγξει και για να πούνε, και αφού θαυμάσουν και φοβηθούν ακόμη, πολλές φορές που έχει συμβεί, να πούνε εδώ κατοικεί ο Θεός, γιατί έβγαλε στη φόρα τα κρύφια της καρδιάς μας. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται προφητεία, γίνεται στη γλώσσα των ακουόντων. Όταν γίνεται διερμηνία, τότε ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον μιλάει και ο διερμηνεύων διερμηνεύει πάλι στη γλώσσα των ακουόντων. Γιατί αυτό το χάρισμα ο Θεός το έχει δώσει για την οικοδομή των ακουόντων, αυτών που ακούνε. Βέβαια, έχει συμβεί πολλές φορές να μιλήσει ο Θεός μία γλώσσα με άνθρωπο που μιλάει ξένες γλώσσες εκείνη τη στιγμή που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, και η γλώσσα που μιλάει να είναι μητρική γλώσσα κάποιου ξένου που βρίσκεται ανάμεσα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θαύμα. Το έχω ζήσει κάποτε στον Καναδά, όχι εγώ προσωπικά, στον Καναδά, που μίλησε με γλώσσες ξένες αγνώριστες μία αδελφή μας στην εκκλησία την εκεί και μίλησε αρχαία ελληνικά, και εκεί παρευρίσκεται ένας Έλληνας, ο οποίος είναι νομικός, πολύ μορφωμένος, ο οποίος γνώριζε αρχαία ελληνικά, δεν ήταν από τους πιστούς, είχε βρεθεί τυχαία, σε εισαγωγικά, και λέω σε εισαγωγικά γιατί τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο, αλλά όλα ο Θεός τα φέρνει, κατά συγκυρία μάλιστα το λέω, ο Λόγος του Θεού οδηγεί τα βήματα, και θαύμασε, χάρηκε και πίστεψε. Γιατί του μίλησε ο Θεός από μια γυναίκα που δεν ήξερε ελληνικά και μάλιστα δεν ήταν και ιδιαίτερα μορφωμένη, απλή κοπέλα μέσα στην εκκλησία, σε άπτεστα αρχαία ελληνικά, και μίλησε σε αυτόν. Αλλά και στην εκκλησία που πηγαίνω εγώ, έχει συμβεί πολλές φορές να μιλήσει κάποιος να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Μάλιστα θυμάμαι κάποια στιγμή που ένας νέος ήρθε, τον βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και άρχισε να μιλάει αραβικά, και υπήρχε ανάμεσά μας ένας αδελφός από το Λίβανο που μιλάει αραβικά, και καθόταν άκουγε και μας διερμήνευε τι έλεγε. Ήταν ένα θαύμα, ένα ωραίο θαύμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλα παραδείγματα τέτοια μπορούμε να πούμε. Εκεί όμως που θέλω να επιμείνω είναι ότι είτε η προφητεία, είτε η διερμηνία απευθύνεται στους ακούοντας, άρα και στη γλώσσα τους. Τρίτη ερώτηση. Αν κάποιος έχει το χάρισμα της προφητείας, έχει το δικαίωμα βάσει του Λόγου του Θεού να μεταφράζει την προφητεία από μόνος του σε άλλη γλώσσα? Ή το σωστό είναι, αν και εφόσον ο Κύριος θέλει να ακουστεί και σε άλλη γλώσσα, να λειτουργήσει το χάρισμα της διερμηνίας με τον ίδιον ή με άλλον που έχει το χάρισμα αυτό? Παραδείγματος χάρη, ο προφήτης που έχει μητρική γλώσσα ιταλικά και βρίσκεται στην Ελλάδα και μιλάει σπαστά ελληνικά και ο Κύριος του δίνει προφητεία στα ιταλικά, μπορεί από μόνος του να τη μεταφράσει στα ελληνικά?
Επίσης, αν ο Κύριος του δώσει προφητεία στα ελληνικά, θα είναι σε σπαστά ελληνικά ή αφού το Πνεύμα το Άγιο είναι γνώστης όλων των γλωσσών και των διαλέκτων θα μιλήσει άπτεστα ελληνικά. Θα αρχίσω από την τρίτη παράγραφο της ερώτησης αυτής, αγαπητοί μου φίλοι από τη Γερμανία. Ο Κύριος όταν δίνει προφητικό χάρισμα ή χάρισμα διερμηνίας, χρησιμοποιεί την ικανότητα του σκεύους το οποίο χρησιμοποιεί. Δηλαδή, αν είναι κριτικός, θα μιλήσει με διάλεκτο κριτική. Αν είναι από Κύπριος, θα μιλήσει με διάλεκτο Κυπρία. Χρησιμοποιεί, αν είναι μορφωμένος, θα μιλήσει σε καθαρεύουσα. Αν είναι αγράμματος, θα μιλήσει σε απλή δημοτική γλώσσα. Ανάλογα με την ικανότητα του σκεύους, ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους και γίνεται μεγάλη ευλογία. Και με τη διάλεκτο. Αν τώρα μιλήσει, δώσει προφητικό λόγο σε έναν Ιταλό που μιλάει σπαστά ελληνικά, θα προφητεύσει με σπαστά ελληνικά. Εάν πάλι προφητεύσει με ιταλικά και τελειώσει, τότε επειδή κατάλαβε ο προφήτης ότι μίλησε το Πνεύμα το Άγιο με αυτόν ή με κάποιον άλλον στα ιταλικά, μπορεί να εξηγήσει στους ανθρώπους τι είπε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αν θέλει με έναν Ιταλό να προφητεύσει στην Εκκλησία της Ελλάδος, θα προφητεύσει ιταλικά, αλλά αυτός που ξέρει ιταλικά, όταν τελειώσει η προφητεία, δεν θα διερμηνεύσει με χάρισμα, θα ερμηνεύσει με τη γνώση των ιταλικών που έχει. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται με απλότητα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ας πάμε όμως ξανά από την αρχή. Εάν κάποιος έχει το χάρισμα της προφητείας, έχει το δικαίωμα βάσει του Λόγου του Θεού να μεταφράζει την προφητεία από μόνος του σε άλλη γλώσσα. Ναι, να μεταφράζει στο τέλος. Όταν τελειώσει η προφητεία, να πει αδελφή, μίλησε αυτός που ξέρει τη γλώσσα ή ο ίδιος ή κάποιος άλλος. Εάν δηλαδή εγώ είμαι Έλληνας και προφητεύσω ελληνικά σε μια εκκλησία ιταλική που δεν ξέρω ιταλικά, όταν τελειώσει μπορώ να πω, αν έχω την παρησία και το θάρρος και αν βλέπω ότι θέλουν και οι αδελφοί να ακούσουν, μπορώ να πω, αγαπητά μου αδέλφια, μίλησε ελληνικά ο Θεός για σας και είπε αυτά και αυτά. Όχι διερμηνεύοντας με χάρισμα, αλλά ερμηνεύοντας με τη γνώση της άλλης γλώσσας. Το σωστό είναι, αν και εφόσον ο Κύριος θέλει να ακουστεί και σε άλλη γλώσσα, να λειτουργήσει το χάρισμα της διερμηνίας με τον ίδιο ή κάποιον άλλον, έχει το χάρισμα αυτό. Εδώ τώρα δεν θα πούμε στο Θεό τι να κάνει. Αν ο Θεός θέλει να διερμηνεύσει, θα ευχαριστήσουμε τον Θεό και θα τον δοξάσουμε. Αν ο Θεός θέλει να γίνει προφητεία σε γλώσσα που δεν ξέρει η Εκκλησία, τότε αυτός που ξέρει τη γλώσσα μπορεί, όπως είπαμε, να το ερμηνεύσει, αλλά όχι με χάρισμα διερμηνίας, αλλά με τη γνώση της ξένης γλώσσης που έχει. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι μέσα όμως στο ίδιο πνεύμα. Πώς διακρίνουμε τις προφητείες, που λέει η γραφή Α Κορινθίους, Ιώτα Δέλτα 29-30. Για να το βρούμε και να το διαβάσουμε. Λοιπόν, διαβάζω από το Ιώτα Δέλτα 14 κεφάλαιο, 29 κεφάλαιο, εδάφιο. Προφήτε ας λαλώσιν δύο ή τρεις και άλλοι ας διακρίνωση. Εάν δε έλθει αποκάλυψη άλλων καθήμενων, ο πρώτος ασιωπά. Διότι δίναστε ο εις μετά τον άλλο να προφητεύετε πάντες, για να μανθάνωσιν πάντες και πάντες να παρηγορούνται. Άρα λοιπόν, ο κάθε προφήτης που προφητεύει μέσα στην Εκκλησία ή μέσα σε μια προσευχή, γνωρίζει ότι βρίσκεται κάτω από τη διάκριση των ακουόντων. Και πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν μία προφητεία είναι αληθινή ή όχι. Πρώτα-πρώτα, ο ίδιος ο προφητεύων πρέπει να διακρίνει αν η προφητεία του είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μπορεί και να μην είναι, βέβαια. Μπορεί να είναι από την καρδιά του, δηλαδή από την υπερηφάνεια της καρδιάς του. Μπορεί να είναι ακόμη και ψευδοπροφήτης. Δηλαδή να κάνει ότι προφητεύει ο Θεός με αυτόν, αλλά να λέει αυτό συγκεκριμένα πράγματα που θέλει να πει με δόλο. Άρα λοιπόν πρέπει
να διακρίνουμε την προφητεία. Η πρώτη βασική διάκριση είναι αν η προφητεία είναι αληθινή, αν είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Αν δεν είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, τότε την απορρίπτουμε. Δεν την λαμβάνουμε υπόψη μας. Λέμε ότι ο αδελφός μας αυτός έκανε λάθος. Δεν πειράζει, δεν ήξερε, όλοι κάνουμε λάθη, δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον κατηγορούμε, δεν τον αφήνουμε να κάνει, να λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή δεν τον μαλώνουμε, αλλά δεν αποδεχόμεθα την προφητεία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του τη Δευτέρα, λέει «Τούτο πρώτον εξεύρωντες, ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Το δεύτερο χαρακτηριστικό λοιπόν να έχει μαρτυρία, καλή, να είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Να μην είναι ένας άνθρωπος που είναι σε αμαρτία μόνιμη, σε παράβαση, σε ανομία, να είναι κοσμικός. Ή η μαρτυρία τους ανθρώπους, να μην είναι καλή στους αδελφούς, με λόγια, με σκέψεις, με έργα, στη σχέση του με τους ανθρώπους να τσακώνεται, να είναι φιλερής, να είναι άγριος, σκληρός. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Υπάρχει μια εντολή του Θεού. Προφητείες μην εξουθενείτε. Αυτό είναι εντολή. Δεν έχεις δικαίωμα να εξουθενείς την προφητεία, αλλά έχεις υποχρέωση να τη διακρίνεις. Αν λοιπόν, πρώτον είπαμε, είναι έξω από το Λόγο του Θεού, την απορρίπτεις. Δεν τη λαμβάνεις υπόψη σου. Εάν είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά γίνεται από άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σε αγιασμό, αλλά είναι σε αμαρτία, σε παράβαση, σε φρόνημα κοσμικό, σε ανομία, σε αδικία, τότε εκεί έχουμε πολύ μεγάλες επιφυλάξεις αν αυτόν τον χρησιμοποιεί ο Θεός με προφητικό λόγο. Πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Δεν αποκλείεται, γιατί μίλησε ακόμη και με το γάιδαρο του Βαλάμ, ο Θεός στο Βαλάμ, με το γάιδαρό του. Ακόμη και ο Σαούλ, ενώ ήταν μέσα σε ανομία, προφήτευσε, λέει η Γραφή. Δεν το αποκλείουμε, αλλά είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Δεν εξουθενούμε, δεν τη λαμβάνουμε όμως πολύ σοβαρά υπόψη μας. Περιμένουμε να δούμε. Μήπως, αλλά μάλλον δεν πρόκειται. Είπαμε λοιπόν με άνθρωπο που είναι άγιο, με καλή μαρτυρία και να έχει και καρπό καλό. Δεν μπορεί να μην έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, να έχει αγάπη, να μην αγαπάει. Αν δεν αγαπάει, πώς θα προφητεύσει. Εκ του περισσεύματος καρδίας λαλεί το στόμα. Αλλά ακόμη δεν μπορεί να αγαπάει και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Προσωπολήπτης δηλαδή. Γιατί πάλι εκ του περισσεύματος καρδίας θα λαλήσει το στόμα. Πρέπει λοιπόν να έχει καρπό. Να μην είναι προσωπολήπτης, αλλά να έχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μαλταραγμένος, θυμωμένος, αγριεμένος και να προφητεύσει και να μιλήσει ο Θεός με αυτόν. Μακροθυμία. Μπορεί να μην έχει μακροθυμία και να μιλήσει ο Θεός με αυτόν. Να του κρατάει του αδελφού του το, και να μην του συγχωρεί το λάθος του. Έπειτα, διακρίνουμε τις προφητείες. Πότε γίνονται? Μπορούν να γίνονται, ο Θεός είναι Θεός τάξεως και τα πάντα γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Όποτε θέλει ο προφήτης, δηλαδή την ώρα του κηρύγματος προφητεύει. Μπορεί να γίνει κάποια εξαιρετική περίπτωση, αλλά εν γέννη, επειδή τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες, έχουμε το θέμα πού, πότε. Πρώτα το πότε, στον κατάλληλο χρόνο, στον χρόνο της προσευχής, της δοξολογίας. Όταν παίρνουμε δηλαδή σώμα και αίμα Χριστού και προετοιμάζεται ο λαός να μετανοήσει για να πάρει σώμα και αίμα Χριστού, εκεί αποφεύγονται οι προφητείες. Δεν απαγορεύονται, γιατί μπορεί ο Θεός να θέλει να δώσει κάποιο μήνυμα συγκεκριμένο σε κάποιον άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Αλλά εν γέννη αποφεύγονται οι προφητείες. Άρα λοιπόν, τι
προφητεύει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ποιος προφητεύει, ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού, πότε προφητεύει, στον κατάλληλο χρόνο και τελικά πώς, επίσης πώς προφητεύει. Όχι με φωνές, με αγριάδες, με ακατάληπτες λέξεις, με φωνές γεμάτες θυμό. Όχι με αδόκιμο τρόπο, με δόκιμο τρόπο. Προφητεία φέρνει ειρήνη στα παιδιά του Θεού, χαρά, ευλογία. Και εκείνο που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα της προφητείας. Δεν φέρνει ταραχή στις καρδιές των ανθρώπων, ακαταστασία, αλλά θα φέρνει ειρήνη, κατάνοιξη και ευλογία. Αν φέρνει ταραχή, κάτι δεν πάει καλά με την προφητεία τη συγκεκριμένη του προφήτη, του προφητεύοντος. Επίσης, διάκριση της προφητείας είναι πόσο χρόνο. Δεν μπορεί να μεταβληθεί το προφητικό μήνυμα σε διδασκαλία ή σε κήρυγμα. Άλλο είναι προφητικό μήνυμα του προφητεύοντος. Άλλο είναι το προφητικό μήνυμα της διακονίας του προφήτου προς καταρτισμόν και άλλο κήρυγμα και διδασκαλία. Με προφητεία δεν κάνουμε κήρυγμα ή διδασκαλία. Φέρνει ο προφητεύων ένα μήνυμα Θεού, ένα μήνυμα Πνεύματος Αγίου. Όπως είπαμε, προσωπικός έλεγχος δεν φαίνεται μέσα από τη γραφή. Επίσης, ο ίδιος ο προφητεύων πρέπει να προφητεύει κατά την αναλογία της πίστεως που έχει για να είναι αληθινή προφητεία. Έτσι λέει η γραφή. Δηλαδή, χωρίς δισταγμό και αμφιβολία. Αν δεν έχεις πίστη να πιστέψεις αυτό που θα πεις ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο, μην το πεις. Γιατί αν αμφιβάλλεις ή διστάζεις, τότε αυτό δεν είναι από το Θεό. Πρέπει να σε βεβαιώσει ο Θεός με τη δύναμη της παρουσίας του και του Πνεύματος του Αγίου, ότι τα λόγια αυτά είναι λόγια Πνεύματος Αγίου. Και τελικά το κρίσιμο, το βασικό σημείο της διάκρισης των προφητιών είναι να γίνεται για την οικοδομή της Εκκλησίας και όχι για το γκρέμισμα της Εκκλησίας. Και τελειώνεται, ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας ενισχύει στον αγώνα σας για τη διάδοση της αλήθειας και της ορθοτόμησης του Λόγου του Κυρίου μας. Αμήν, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί από την Γερμανία και αγαπητέ Γιώργο από την Αθήνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας έδωσες να μιλήσουμε για το ωραίο αυτό χάρισμα που ο Θεός έδωσε και δίνει μέσα στην Εκκλησία Του για την οικοδομή της Εκκλησίας. Συνεχίζουμε με την Ανέτα Ζάλεκα από την Πολωνία. Μεταφρασμένο. Καλησπέρα σας, λέγομαι Ανέτα Ζάλεκα και είμαι από την Πολωνία. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά το γάμο και το διαζύγιο. Εάν δεν παντρεύτηκα στην Εκκλησία αλλά έχω κάνει παιδί με τον άνθρωπο, τελικά στα μάτια του Θεού είμαι παντρεμένη ή όχι? Αγαπητή Ανέτα Ζάλεκα, απαντώντας σου στο πρώτο σου ερώτημα, γιατί έχεις και άλλο, θα ήθελα να σου πω ότι όλοι μας ξέρουμε, μέσα στην Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία, σαν χριστιανοί και οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, όλοι ξέρουμε πότε παντρευόμαστε. Άλλο συζώ και κάνω παιδί και άλλο πήγα ενώπιον των ανθρώπων, παραδείγματος χάρη με πολιτικό γάμο, ενώπιον της Εκκλησίας μου, είτε της χριστιανικής είτε οποιασδήποτε Εκκλησίας, και ομολόγησα ότι αυτή είναι η γυναίκα μου και αυτός είναι ο άντρας μου ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Όταν λοιπόν υπάρχει γάμος, τότε οι σχέσεις οι συζυγικές των ανθρώπων είναι νόμιμες και προς ευλογία των ανθρώπων, με αποτέλεσμα τα παιδιά να γίνονται σωστά στην παρουσία του Θεού. Αλλά και η οικογένεια να είναι νόμιμη ενώπιον του Θεού, έστω και αν οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Αν όμως δεν υπάρχει γάμος, αλλά υπάρχει ένωση ανθρώπων, δηλαδή συζούνε, τότε αυτή η σχέση είναι πορνεία. Δεν είναι γάμος. Είναι πορνεία, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι αμαρτία. Είναι παράβαση, είναι ανομία. Άρα λοιπόν, εάν είναι γάμος ή όχι, δεν εξαρτάται από το αν έχεις κάνει παιδί. Εξαρτάται αν έχεις παντρευτεί, είτε ενώπιον Θεού και ανθρώπων, είτε μόνο ενώπιον ανθρώπων. Και όλοι μας, σε όλα τα μέρη της γης,
υποθέτω, σε όλα τα μέρη της γης, εν πάση περιπτώσει στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων της γης, γνωρίζουμε πότε είναι νόμιμος ο γάμος και δημιουργούμε οικογένεια και πότε δεν υπάρχει ο γάμος και δημιουργούμε μία ένωση ανθρώπων, δύο ανθρώπων. Άρα λοιπόν, τελικά στα μάτια του Θεού, αν είσαι παντρεμένη, το ξέρεις εσύ και ο σύζυγός σου, αν είσαι, ή αν δεν είσαι, το ξέρεις εσύ και ο σύντροφός σου. Στη δεύτερη ερώτηση. Το ξέρω πως δεν πρέπει να χωρίζουμε και να ξαπαντρευόμαστε κι άλλη μια φορά. Στην εκκλησία μου όμως υπάρχει ένα ζευγάρι χωρισμένων που ξαναπαντρεύτηκαν. Τώρα έχουν και παιδί. Τι πρέπει να γίνει σε τέτοια κατάσταση? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εδώ, αγαπητή Ανέτα Ζάλεκα, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Πότε έγινε ο γάμος, ο δεύτερος, ενός χωρισμένου ή και δύο χωρισμένων? Πριν έρθουν εις επίγνωση του λόγου της αληθείας, πριν αναγεννηθούν, πριν βαφτιστούν εν ύδατις άφεση αμαρτιών, πριν γίνουν μέλος, όχι τυπικά με εγγραφή, αλλά ουσιαστικά με εγγραφή του ονόματός του στο βιβλίο της ζωής. Γιατί υπάρχουν τα μέλη της Εκκλησίας που γράφονται από ανθρώπους και δεν έχουν καμία σημασία και σχέση με το θέλημα του Θεού, αλλά υπάρχουν και τα μέλη της Εκκλησίας που γράφονται τα ονόματά τους στον ουρανό από τον ίδιο το Θεό. Άρα λοιπόν, αυτός ο γάμος, ο δεύτερος ή ο τρίτος, αν έγινε πριν την αναγέννηση του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού λέει τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει και οδηγεί τους ανθρώπους στο να μετανοήσουν και να έλθουν στην παρουσία του Θεού. Άρα λοιπόν με άγνοια ξαναπαντρεύτηκαν στα μάτια του Θεού, εφόσον πίστεψαν εκ των υστέρων και μπήκαν στην Εκκλησία, θεωρούνται, δεν είναι, θεωρούνται νόμιμοι. Και αυτό γιατί? Λόγω της άγνοιας που είχαν. Αν όμως πιστοί χώρισαν και ξαναπαντρεύτηκαν, τότε σε αυτούς τούτο είναι μοιχεία. Είναι μοιχεία αυτό. Και οι μοιχοί δεν έχουν βασιλεία των ουρανών. Τι πρέπει να κάνουν? Το θέλημα του Θεού είναι να απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Εάν πιστοί όντες ξαναπαντρεύτηκαν, να απαλλαχθούν από το φοβερό αυτό αμάρτημα της μοιχείας. Εάν δεν μπορούνε, τότε να προσευχηθούν και να ζητήσουν από το Θεό να τους ελεήσει και να βρει τρόπο να τους ελευθερώσει από το φοβερό αυτό αμάρτημα της μοιχείας, που δεν υπάρχει περίπτωση μοιχός να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Στην Εκκλησία μπορεί να έρχονται, αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να πηγαίνω στην Εκκλησία, είναι να πηγαίνω στην Εκκλησία για να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν είναι να πηγαίνω στην Εκκλησία και να μην εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών, μάταιον είναι να πηγαίνω στην Εκκλησία. Χάνω τζάμπα το χρόνο μου. Εάν λοιπόν μπορούν, θα πρέπει να χωρίσουν. Αυτοί όμως, τονίζω, που παντρεύτηκαν τον καιρό της πίστης τους και της γνώσης τους του Λόγου του Θεού. Εάν βέβαια κάποιοι ακόμη παντρεύτηκαν μέσα σε μια εκκλησία που δεν το κηρύττει αυτό, δεν κηρύττει ότι είναι μοιχεία ο δεύτερος γάμος, γιατί έτσι λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι οι άνθρωποι στο 7ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στους νυμφευμένους, 10 κεφάλαιο, παραγγέλω, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος παραγγέλει, να μην χωριστεί η γυναίκα από το άνδρος αυτής, να μην τη διώξει ο άντρας τη γυναίκα του, αλλά και αν τη διώξει, ας μένει άγαμος η γυναίκα ή ας προσπαθήσει να τα βρει με τον άντρα της. Και ο άντρας να μην αφήνει την γυναίκα του και φεύγει, αλλά να προσπαθεί να τα βρει με τη γυναίκα του. Είναι λοιπόν ανάγκη να μην χωρίζουν οι παντρεμένοι. Εάν όμως κάποιος αδελφός έχει γυναίκα ανάπιστον και αυτή συγκατανεύει, συνευδοκεί, συμφωνεί να μείνει με ταυτού,
ας μείνει αυτή, αφήνει αυτήν. Και αν η γυναίκα έχει άνδρα άπιστον και αυτό συγκατανεύει να στην οικεί, μεταυτίζει, ας μην αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλως τα τέκνα σας ήθελαν να είστε ακάθαρτα. Αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δουλωμένοι στα τιάφτα. Ο Θεός όμως προσεκάλεσε ημάς εις ειρήνην, διότι τι εξεύρεις γυναίκα αν μέλεις να σώσεις τον άντρα ή τι εξεύρεις άντρα αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Άρα λοιπόν, οι παντρεμένοι μέσα στην εκκλησία, αναγεννημένοι, βαφτισμένοι εν είδα της άφηση αμαρτιών, δεν επιτρέπεται να χωρίσουν. Εάν χωρίσουν, δεν μπορούν να ξαναπαντρευτούν. Και αν θα χωρίσουν, θα χωρίσουν μόνο για λόγους πορνείας. Που όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται κιόλας, εφόσον πορνεύσει ένας από τους δυο, ο άλλος να τον χωρίσει. Εάν πάλι παντρεμένοι έξω στον κόσμο, ένας από τους δυο μπει στην εκκλησία, άρα μέσα σε αυτή την οικογένεια υπάρχει ένας πιστός και ένας άπιστος. Εάν ο άπιστος συγκατανεύει να συνοικούνε, ο πιστός δεν πρέπει να τον αφήνει, γιατί έστω και ένας φέρνει την παρουσία του Θεού στην οικογένεια και τα παιδιά του στην Άγια, αλλιώς είναι ακάθαρτα. Αν όμως ο άπιστος θέλει να χωριστεί, ας χωριστεί. Είναι ελεύθερος να φύγει. Ο άλλος όμως δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, διαζύγιο στα παιδιά του Θεού, στα μέλη του σώματος του Χριστού, στα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δεν προβλέπεται από το Ευαγγέλιο του Χριστού, παρεκτός διαλόγους πορνείας. Δεύτερος γάμος στα παιδιά του Θεού, στα μέλη του σώματος του Χριστού, στα μέλη της Εκκλησίας του Θεού, δεν προβλέπεται καθόλου και ποτέ. Παρεκτός χειρίας. Αν δηλαδή κάποιος χάσει το σύζυγό του ή τη σύζυγό του, εάν θέλει μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Αν μάλιστα είναι και νέος, προτρέπεται από το Λόγο του Θεού να ξαναπαντρευτεί. Τι θα κάνουμε λοιπόν που έχουμε ένα ζευγάρι χωρισμένων μέσα στην εκκλησία που ξαναπαντρεύτηκαν? Εάν είναι ο γάμος τους ο δεύτερος πριν πιστέψουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι όπως όλοι οι αδελφοί. Αν όμως ο γάμος είναι ενώ επίστευσαν, πιστοί όντες, αναγεννημένοι δηλαδή, βαφτισμένοι εν ύδατη, πιθανόν και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, αυτοί πρέπει να βρουν τρόπο να απαλλαγούν από τη μοιχεία, γιατί αυτός ο γάμος είναι μοιχεία στα μάτια του Θεού. Είτε αν μπορούν άμεσα, είτε αν δεν μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από το Θεό, να τους δώσει την ευκαιρία και τη δύναμη και τη δυνατότητα να απαλλαχθούν από τη μοιχεία αυτή. Αυτά, αγαπητή Ανέτα, ζάλεκα από το Λόγο του Θεού εμείς διακρίνουμε, μαθητεύουμε και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας δίνει δύναμη, ιδίως στις έσχατες αυτές οι μέρες, γιατί το θέμα του γάμου και του διαζυγίου είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, καθώς ο διάβολος έχει χτυπήσει αλίπητα τις οικογένειες των ανθρώπων μέσα στον κόσμο. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αυτός που καταστρέφει δια του Ιησού Χριστού τα έργα του διαβόλου και διευκολύνει τα πράγματα και φανερώνει μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου την οδόν της αιώνιας ζωής. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα αδέλφια μας από τη Γερμανία, από την Πολωνία. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους σας που μας παρακολουθούσατε και σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια πάντοτε και κατά πάντα όλους σας εν το ονόματι του Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.